Είναι μαζί μας ο Παύλος Τσίμας και αναρωτιόμαστε, Παύλο, γιατί γιατί αυτή η ξαφνική όξυνση, τι άλλαξε. Ε, λογικά το αναρωτιόμαστε και εγώ το αναρωτιέμαι. Γιατί αυτή η ξαφνική ένταση. Γιατί, ε, γιατί ότι υπήρξε μια ένταση απρόκλητη και ξαφνική, αυτό είναι βέβαιο. Δεν είχε γίνει ποτέ, ε, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές, στις χειρότερες περιόδους των σχέσεων, Κυριακή του Πάσχα. Να γίνονται παραβιάσει του εναερίου χώρου και να πετάνε τουρκικά μαχητικά πάνω από κατοικημένα νησιά, δεν το κάνανε. Ακόμη και στι χειρότερε μέρε. Γιατί λοιπόν το κάνουν τώρα, ενώ έχει μεσολαβήσει αυτό που έχει μεσολαβήσει, δηλαδή η επίσκεψη του Μιτσοτάκη στην Τουρκία, η συμφωνία για ένα μερατόριο, η συμφωνία για να βάλουμε μπροστά μια διαδικασία για μέτρα στρατιωτικά οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τα οποία τώρα καταλαβαίνω ότι πάνε πίσω. Ε, Τι άλλαξε, Και λοιπόν, εμένα μου λοιπόν, φαίνεται παράξενο. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η. Γεωπολιτική, διπλωματική αναβάθμιση, να το πούμε έτσι, ναι. ενδυνάμωση λοιπόν, τη Τουρκία. Αυτό είναι ένα σενάριο, μια υπόθεση που μπορεί να κάνει κανεί. Η Τουρκία, όντω, έχει εκμεταλλεύεται τον πόλεμο στην Ουκρανία για να κερδίσει διπλωματικό κεφάλαιο. Το ότι ο, ο, ο γραμματέα του ΟΗΕ πηγαίνει πρώτα στην Άγκυρα και μετά στη Μόσχα και το Κίεβο για την. Ε, αποστολή του. Κάτι λέει. Το γεγονό ότι η Τουρκία μεσολαβεί ε, για την απελευθερία ανταλλαγή εχμαλώτων μεταξύ Ρωσία και ΗΠΑ. Κάτι λέει. Το γεγονό ότι ο Ερντογάν σήμερα που μιλάμε είναι στη Σαουδική Αραβία, με την οποία όχι απλώ είχε ανδιακοπεί mm -hmm. κάθε σχέση εδώ και 4-5 χρόνια, αλλά οι σχέσει ήταν ανοιχτά εχθρικέ και πηγαίνει. Και βέβαια ζητάει λίγη βοήθεια οικονομική γιατί η οικονομία... Το διπλωματικό κεφάλαιο μπορεί να βαθμίζετε, αλλά το οικονομικό κεφάλαιο υποβαθμίζεται. Η λίρα πέφτει και ο πληθωρισμός καλπάζει να, θεω... να πιστέψουμε λοιπόν ότι η Τουρκία βλέποντας, νιώθοντας αυτή την, το διπλωματικό του κεφάλαιο να ε, αυγαταίνει θέλει να κάνει μια δοκιμή πίεσης απέναντι στην Ελλάδα για να δει μέχρι πού θα αντιδράσουμε. Αν είναι αυτό, η Αθήνα επέλεξε να αντιδράσει και να αντιδράσει έντονα σε υψηλού τόνους. Τόσο όσο. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα συμφέρον, έχουμε κανένα συμφέρον εμείς να Από ανεβάσουμε θέλει, άρα, την για να δει πώς θα ή θέλει άραγε να δει πώς θα αντιδράσουν άλλοι. Ε, Θέλω προφανώς, να πω το, ότι το... αυτή τη στιγμή ρίχνει γέφυρες παντού, το είπε, εσύ, έχει κερδίσει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό στην κρίση της Ουκρανίας με ό,τι αυτό της ε, mm -hmm. προσφέρει. Ε, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς λοιπόν θέλει να, να δοκιμάσει μέχρι πού θα στηρίξουν οι εταίροι στην Ελλάδα. Ναι, ε, ε, θέλει να δει πώ θα αντιδράσουμε εμεί, δηλαδή πώ θα χειριστούμε εμείς το θέμα, πόσο ψηλά θα το σηκώσουμε, πώ θα το θέσουμε στου εταίρου μα, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ θα αντιδράσουν εκείνοι. Πολύ λογικό. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που προπάντων ενοχλούσε την Τουρκία ήταν ότι όταν έκανε ότι έκανε είτε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η Ελλάδα πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πήγαινε στο ΝΑΤΟ και κυρίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβρισκε αυτιά που την ακούγανε. Έβρισκε κάποια μορφή κάποια μορφή αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Και εκδήλωση δημόσιων αντιδράσεων. Και, και από είχαμε τις και αντιδράσει πολύ και από την Ουάσιγκτον. Από την Γαλλία προφανώ, από την Ουάσιγκτον επίση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Προφανώ η Τουρκία θα ήθελε να δει αν, αυτό, αν το έργο αυτό παίζεται ακόμη, αν η Ελλάδα έχει ακόμη την αλληλεγγύη των εταίρων τη, ή μπορεί να πιστεύει, όπω καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που επειδή η Δύση έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την Τουρκία, Ό,τι διαφορέ έχουμε εμεί μαζί τη, ό,τι διαφορέ δημιουργεί η Τουρκία, δηλαδή, θα τις λύσουμε μεταξύ μα. Ένα προ ένα. Όχι με την Ελλάδα ω μέλο μια ολόκληρη ε, συμμαχία και μια ολόκληρη ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.